του κράτους. Σάλλος λοιπόν έχει ξεσπάσει από την ενέργεια του Νομικού Συμβουλίου του κράτους να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης Πανολλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την οποία η Ελλάδα είχε καταδικαστεί για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας 42 μεταναστών στα φραουλοχώρια της Πανολλάδας και τη μη προστασία τους. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής προχώρησε στην ανάκληση της αίτησης για επανεξέταση καταδίκης Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση της Πανολλάδας, μετά το σάλο που προκλήθηκε νωρίτερα. Η Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, είχε ζητήσει με αυστηρή επιστολή της την άμεση ανάκληση του αιτήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Προτού περάσουμε στην συνομιλία μας με την κυρία Γιαννακάκη, να σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη για το τι είχε γίνει τον Απρίλιο του 2013 εκεί. Οι μεταράστες λοιπόν από τον Μπαγκλαντές είχαν διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους, αλλά και για το γεγονός ότι δεν είχαν πληρωθεί. Ο εργοδότης τους αρνήθηκε να τους πληρώσει τους μισθούς τους και τους ανάγκασε να εργάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, αλλά και υπό την εποπτεία ένοπλων φρουρών. Μάλιστα, επιστολέρο, άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν περίπου 30 από τους διαμαρτυρόμενους. Διαμαρτυρία γεγονότα εξέθεσαν τη χώρα διεθνώς και ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τις σκληρές συνθήκες που βιώνουν οι μετανάστες, αλλά και το καθεστώς δουλείας που επικρατεί σε αρκετές περιπτώσεις. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Μαρία Γιαννακάκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γιαννακάκη, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και αυτό που προξενεί απορία, και νομίζω ότι είναι η ερώτηση των περισσότερων που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι αν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους λειτουργεί ερήμην του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πώς φτάσαμε ως εδώ. Ακούστε να δείτε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε προσφυγής ζητά οδηγίες από τα αρμόδια Υπουργεία. Για την προσφυγή στην υπόθεση της Μανολλάδας, όπως έχει επικρατήσει να τη λέμε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το Νοέμβρη του 2015 είχε ζητήσει οδηγίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή και όσον αφορά στο αίτημα για παραπομπή της υπόθεσης στην Ευρεία Σύνθεση, δεν ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά ζήτησε από μια σειρά δικαστήρια, όπως είναι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Εφετείο Πάτρων, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας, το Πρωτοδικείο Πατρών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδες κτλ. Και είναι ένας χειρισμός που προκαλεί, αν μη τι άλλο, μια σειρά από προβληματισμούς. Καταρχήν, γιατί δεν ζήτησε οδηγίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τη στιγμή που μια τέτοια απόφαση εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Έχετε κάποια απάντηση από αυτού? Όχι, δεν έχω, αλλά θα σας πω σε λίγο τι σκοπεύουμε να κάνουμε ως Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ενώ μάλιστα, όπως σας είπα προηγουμένως, είχε ζητήσει τις απόψεις μου για τον αρχικό χειρισμό της υπόθεσης. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ο τελικός υπογράφων για την παροχή οδηγιών για τις υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μάλιστα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Σταύρος Κοντονής, και εγώ ίδια είχαμε τοποθετηθεί δημόσια και κατ' επανάληψη για το όνειδος που προκάλεσε και το διασυρμό της χώρας η καταδίκη μας σε συγκεκριμένη υπόθεση. Και έτσι έχω μια τεράστια εντύπωση, μου έχει δημιουργηθεί, από το γεγονός ότι δεν απευθύνθηκαν καν σε εμάς. Επίσης, τα δικαστήρια της χώρας δεν είναι αρμόδια στο να δίνουν οδηγίες για το χειρισμό μιας υπόθεσης. Αυτές οι οδηγίες ανήκουν αποκλειστικά, είναι χειρισμός της ελληνικής κυβέρνησης και την οποία, όπως σας είπα στην αρχή, εκπροσωπεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι η σκοπιμότητα της κρίσης μιας υπόθεσης από τη μείζωνα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά γιατί. Και τέλος, ακόμη πιο παράλογο είναι ότι ζητούνται οδηγίες από τα δικαστήρια της χώρας, δεδομένου ότι η καταδίκη της χώρας προκλήθηκε μεταξύ άλλων και αποφτήκα σε αυτή την απόφαση των εθνικών δικαστηρίων. Άρα, κυρία Γιαννακάκη, για να καταλάβω και θέλω, εγώ... Για να τελειώσω και μετά με ρωτάτε ό,τι θέλετε,
υπουργός ο Σταύρος Κοντονής, άμα τη αφήξει του στην Ελλάδα, γιατί βρίσκεται στη Βιέννη σήμερα σε επίσημη επίσκεψη, θα ζητήσει, θα δοθεί εντολή να ζητηθούν και να ελεγχθούν ως προς το περιεχόμενο και τη νομική του αρτιότητα οι απαντήσεις των δικαστηρίων που σας προανέφερα, και επίσης θα ζητήσει να γίνει και έρευνα πώς τροχοχειοδρομήθηκε όλη αυτή η διαδικασία από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ναι. Διαβλέπετε εσείς, κυρία Γιαννακάκη, πολιτική σκοπιμότητα πίσω από το συγκεκριμένο χειρισμό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους? Εγώ δεν διαβλέπω τίποτα, μακριά από μένα οι θεωρίες νομοσίας. Σας είπα όμως ότι σκοπιμότητα μπορεί να μην είναι σας εξέθεσα μία σειρά από απορίες οι οποίες μου έχουν δημιουργηθεί με την έννοια ότι σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ο κύριος Κοντονής και εγώ ίδια έχουμε τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα, πώς παρακάμπτεται το Υπουργείο, ζητάτε γνώμη εντελώς αναρμόδιων φορέων όπως είναι τα δικαστήρια, σε μια τόσο επαναλαμβάνω κρίσιμη υπόθεση για τη χώρα, όπου η χώρα διασύρθηκε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω ακόμη μία, δεν θυμάμαι στα χρονικά πιο επωνίδιστη απόφαση, καταδίκη για το άρθρο 4 για δουλεία. Μάλιστα. Το ρώτησα αυτό, κυρία Γιαννακάκη, γιατί έχω μπροστά μου και τις αντιδράσεις από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, από το Ποτάμι και από το ΚΚΕ, κοινή συνισταμένη των οποίων είναι πως μάλλον υποκρίνεται η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα και προσομοιάζει περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό αναφέρει και το Ποτάμι στην αντίδραση. Ακούστε να δείτε κάτι. Προφανώς τα κόμματα τα οποία μου αναφέρατε δεν γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία και ότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης η Δημοκρατική Συμπαράταξη, όταν αφορά σε μια υπόθεση που έγινε κατά τη διάρκεια που ήταν στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, καλύτερα να είναι λίγο πιο σεμνή και να σιωπά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν θέλω να πω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, θα ζητηθούν όλες οι απαντήσεις από τα δικαστήρια προκειμένου να ελεγχθούν, όπως επίσης θα ζητηθεί και να επισήμως πλέον να ενημερωθούμε πως δρομολογήθηκαν αυτές οι ενέργειες. Μάλιστα. Από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά παράβαση των ιωθώτων και όλες τις διαδικασίες την οποία γνωρίζουμε όσοι γνωρίζουμε, γιατί από ό,τι ακούω υπάρχουν και κάποιοι που δυστυχώς δεν γνωρίζουν, κινούνται αυτές οι διαδικασίες και πως εκπροσωπείται η χώρα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και να ευχηθούμε αυτή η ασυνεννοησία, να πάρουμε την αθώα εκδοχή, να μην επαναληφθεί σε τέτοια είδους ζητήματα που ούτως ή άλλως είναι πολύ σοβαρά και κυλιδώνουν το γόητρο της χώρας. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, γεια σας.